ειδική σειρά 8 επεισοδίων αρχίζει τη Δευτέρα στις 6 παρατέταρτο με τίτλο «Η αληθινή ιστορία του Σπιτ Μακφί». Σκηνοθεσία Μάρκους Κόουλ. Παίζουν Τζον Μίλς, Φίλιπ Χάνκοκ, Τζον Μπακ και άλλοι. Ο 10χρονος Σπιτ Μακφί είναι πολύ ζωηρός και ζει με τον παππού του στην προκυμαία του ποταμού Μάρεϊ. Ο ένας έχει την ανάγκη του άλλου και παρά τις γκρίνιες μεταξύ τους, η αλληλοεκτίμηση είναι βαθιά. Αλλά μια αδιάκριτη και κουτσομπόλα γειτόνισσα είναι απειλή για την ήρεμη ζωή τους. Η αληθινή ιστορία του Σπιτ Μακφί, λοιπόν, τη Δευτέρα στις 6 παρατέταρτο. Frank, you were quite wrong. I did get in and I did... Το έντεχνο ελληνικό τραγούδι σε διασκευή δικιά μου και αποφασίζω βέβαια να βάλω και μπουζούκι. Δεν αμφιβάλλει κανείς ότι έγινε κάτι. Το μονόγραμμα τη Δευτέρα στις 10 παρατέταρτο παρουσιάζει τη χοροδό και συνθέτη Τερψυχώρη Παπαστεφάνου. Η Τερψυχώρη Παπαστεφάνου, μεγαλώνοντας στο Βόλο σε μια εποχή δύσκολη λόγω της γερμανικής κατοχής στην Ελλάδα, γεμάτη βία και σκληρές εικόνες, στρέφεται στη συντροφιά του εαυτού της και με μοναδικό φίλο το πιάνο της. Αυτό, όπως η ίδια μας διηγείται στην αυτοβιογραφική της ταινία, όξινε την ευαισθησία και την αγάπη της για τη μουσική. Το αποτέλεσμα είναι ότι είχαμε μια καταπληκτική επιτυχία και η αμεσότητα με το κοινό ήταν αφάνταστη. Από εκεί ξεκινάει μια άλλη πορεία. Διασκευάζω όλους τους κύκλους των τραγουδιών. Αφιερωμένο στην Τερψυχώρη Παπαστεφάνου, λοιπόν, το μονόγραμμα τη Δευτέρα στις 10 παρατέταρτο. Μαουτχάουζεν αργότερα, όλα και μια συνεχής άνοδος της χοροδίας από τη στιγμή που μια εταιρεία, η Αρσεά, αποφασίζει να έρθει στα Τρίκαλα και να μου πει να γυρίσω δίσκο αυτές τις, το καινούριο άκουσμα. Μια Κυριακή στην Εξοχή έχει τίτλο η γαλλική ταινία του 84 που θα δείτε τη Δευτέρα στις 10:25. Σκηνοθεσία Bertrand Tavernier. Παίζουν Louis Ducret, Sabine Gemma, Michel Aumont και άλλοι. Ο ήσυχος και αξιοπρεπής κύριος Λαντμιγάλ είναι διαπρεπής ζωγράφος. Μια Κυριακή του 1912, όμοια με όλες τις άλλες που έχουν προηγηθεί, τον επισκέπτονται ο γιος του με την οικογένειά του. Η μέρα τους προβλέπεται ήρεμη, γεμάτη οικογενειακή ρουτίνα. Τελικά δεν θα είναι όμως έτσι. Et toi, ma petite Mireille, tu as fait un beau voyage? Non. Non? Elle a dégueulé. Oh! T'es déjà défendu de dire ce mot. On dit vomi ou rendu. Μια Κυριακή στην Εξοχή, τη Δευτέρα στις 10:25. Maintenant, je prends toujours un flacon d'eau de Cologne dès qu'on voyage. Je me demande de qui elle tient ça. We're going to Texas, I don't care what have you, and looking at what they have, but it's unimaginative, and it would be nice to see what. Την Τρίτη στις 6 παραπέντε στην εκπομπή «Ένας διακοσμητής στο σπίτι σας», η διεθνούς φήμης σχεδιάστρια Mary Fox Lyndon, η διακοσμήτρια εσωτερικών χώρων Althea Wilson και ο αρχιτέκτον Doug Patterson δίνουν χρήσιμες συμβουλές και ιδέες για το μπάνιο του σπιτιού σας. And taking the plunge on behalf of Simon and Allison this week, we have Mary Fox Lyndon, an internationally known interior designer. Then we have a portrait artist and interior decorator with a passion for the past, Althea Wilson. And finally, Doug Patterson, an architect from Newcastle. Ένας διακοσμητής στο σπίτι σας, λοιπόν, μια χρήσιμη εκπομπή την Τρίτη στις 6 παραπέντε. The spatial problem presented by this awkward 6 foot by 8 foot L-shaped room by using the space in a more effective way. Σε όλες τις τάξεις του Πολυτεχνείου, κατά τους ετησίους διαγωνισμούς, ο Γίζης ελάμβανε πάντοτε το πρώτο βραβείο, άλλοτε στην ξυλογραφία και την χαλκογραφία. Τον Νικόλαο Γίζη παρουσιάζει εκπομπή «Η ζωγράφη της σχολής».
Thank you.